Ο χρόνο μετρά αντίστροφα για το κτηματολόγιο, καθώ στι 30 Νοεμβρίου λήγει η σχετική προθεσμία για την υποβολή δήλωση, καθώ δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα κινητό δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, δεν θα υπάρχει δυνατότητα πώληση ή μεταβίβαση, ενώ όσοι δεν ανταποκριθούν τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με περίπλοκε, χρονοβόρε και δαπανηρέ διαδικασίε, ακόμα και σε δικασικέ παρυπέτειε. Μέχρι σήμερα το ποσοστό κτηματογράφησης κυμαίνεται από 35% ως 40% Στου Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχή. Θα πρέπει άμεσα να σπεύσουν να υποβάλουν τι δηλώσει προκειμένου να αποφύγουν στο μέλλον διαδικασίε οι οποίε είναι και χρονοβόρε και πιο κοστοβόρε σε σχέση με τη σημερινή διαδικασία. Επίση, οι ιδιοκτήτε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τον εντοπισμό του ακινήτου του. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ τα έχω δηλώσει. Όμω πολλοί δεν τα έχουν δηλώσει. Ε... Κακό του εφαρίστου. Ό,τι και τα δηλώσουν, όσοι τα, δηλώσουν, τα δηλώσουν να τα πάρει το κράτο. Ή περιμένει και σου λέει θα δώσουν παράταση. παράταση. Ε, μα δεν δίνουν παράταση άλλοι. Όταν είσαι νόμιμο και δεν φοβάσαι τίποτα. Στο πλαίσιο τη περιοδία του στην Κρήτη, η κινητή μονάδα κτηματογράφηση του ελληνικού κτηματολογίου βρέθηκε στο Γάζι με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την καταχώρηση των ακινήτων του στο κτηματολόγιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Οφείλουμε όλοι να την υποστηρίξουμε για να ολοκληρωθεί. Ε, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχουν προβλήματα, ακόμα και στη δημοτική περιουσία. Και εμεί ω Δήμο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Οι πολίτε μπορεί να εξυπηρετηθούν και να έρθουν εδώ ουσιαστικά έτοιμοι για να κάνουν την τελική του δήλωση. Το έμπειρο προσωπικό απάντησε σε ερωτήσει πολιτών και του βοήθησε να εντοπίσουν το ακίνητό του στον ψηφιακό χάρτη του κτηματολογίου. Για την άμεση εξυπηρέτησή του, οι πολίτε θα πρέπει να έχουν μαζί του ταυτότητα, συμβόλαια και τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων του, καθώ και αποδεικτικό πιστοποίηση του αριθμού φορολογικού μητρώου του. Υπάρχουν και πολλά δήλωτα και άνθρωποι που δεν ξέρουν, και φυσικά χρειάζονται μια βοήθεια και μια κατεύθυνση από την κινητή μονάδα χρηματολογίου, μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δήμου. Εγώ ήρθα, έκανα ολόκληρο ταξίδι από την Αθήνα για να δηλώσω και εξυπηρετεί γιατί αλλιώ θα έπρεπε να τρέχω μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε είναι πολύ καλή η κίνηση. Με βολεύει γιατί μένω εδώ πιο κάτω. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό από το να πάω στο γραφείο εκτιματογράφηση. Ελπίζω να τα καταφέρω. Νομίζω ότι έχω όλα τα χαρτιά. Ε, αυτή τη στιγμή φτιάχνω του συζύγου μου τα, ε, Γιατί εγώ διασταύρωση είναι στάνταρ. Έχω βάλει πολιτικού, μηχανικού ε, έχουν μετρήσει αυτά που είναι. Οι διοκτήτε καλούνται να δηλώσουν την περιουσία του μέχρι τι 30 Νοεμβρίου, ακόμα και αν του λείπει κάποιο έγγραφο, το οποίο μπορούν να προσκομίσουν σε δεύτερο χρόνο, ενώ μπορούν να κάνουν χρήση τη νέα εφαρμογή δήλωση.κτηματολόγιο.gr.